Στον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, ο κύριος Ανδρέου είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Ανδρέου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Αγαπητό και στους Φιλεθέτης. Ακούσαμε την πρώτη ενημέρωση σχετικά με τον φόνο στην Ορμίδια. Δεν ξέρω αν έχει ζητηθεί από τις Βρετανικές βάσεις και η δική σας σύνδρομη κύριε Ανδρέου. Αν δεν έχει ζητηθεί, γιατί δεν έχω κάποια ενημέρωση μέχρι αυτή τη στιγμή, οποιαδήποτε βοήθεια ζητηθεί από τους συναδέλφους της Βρετανικές βάσεις, σίγουρα θα παρασχεθεί από την Κυπριακή Αστυνομία, όπως γίνεται πάντοτε σε όλες τις περιπτώσεις. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε, για να καταλάβει και ο κόσμος. Άρα, από την στιγμή που είναι σε περιοχή που είναι δικαιοδοσία των Βρετανικών βάσεων, τον φόνο θα τον διερευνήσουν οι Βρετανικές αρχές. Σωστά, η αστυνομία. Σωστά, μάλιστα. Και αν σας ζητηθεί εσάς, θα συνδράμετε σε αυτό. Αν δεν σας ζητηθεί, είναι δική τους υπόθεση δηλαδή. Ναι, είναι υπόθεση η οποία διερευνάται από τους ίδιους. Ήδη γνωρίζουν τις λεπτομέρειες, τι ενέργειες θα πρέπει να γίνουν. Όπως γίνεται σε μια διερεύνηση τόσο σοβαρή όσον αφορά φόνους εκ προμελέτης. Οποιαδήποτε βοήθεια σίγουρα ζητηθεί, θα την παρέχετε. Θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Σίγουρα. Στη βάση των πληροφοριών και της ενημέρωσης που θα έχουμε από τους ανακριτές των Βρετανικών βάσεων. Βεβαίως, γιατί θα πρέπει να σας δώσουν το υλικό, να το μελετήσετε κι εσείς και ανάλογα να εμπλακείτε όταν και εφόσον σας ζητηθεί. Ήθελα να το ξεκαθαρίσω αυτό. Να επαναλάβουμε ότι ο φόνος διαπράχθηκε χθες λίγο πριν από τις 11 το βράδυ σε ένα βαφείο, παύλα, συνεργείο αυτοκινήτων, βαφείο αυτοκινήτων. Ιδιοκτησίας του φερόμενου ως δράστη του άγριου φονικού. Έχει αποκλειστεί η περιοχή. Οι πληροφορίες θέλουν τον δράστη να έχει φύγει οπλισμένος αλλά και τραυματίας. Αυτό περιμένουμε να το επιβεβαιώσουμε εννοείται. Και περιμένουμε και εμείς την ενημέρωση, κύριε Ανδρέου, για τις οποιασδήποτε εξελίξεις. Αυτό σε ό,τι αφορά τον χθεσινό φόνο που αναστάτωσε πάρα πολύ για άλλη μια φορά την χώρα. Θα δούμε και τους λόγους πίσω από αυτό το φωνικό. Κάποιοι κάνουν λόγο για κάποιες διαφορές. Θέλω λίγο να πάμε στα υπόλοιπα θέματα, επειδή ακούσαμε τώρα για το πώς θα συνδράμει η κυβέρνηση για τις περιουσίες που χάθηκαν από τις πυρκαγιές. Είχαμε συλλήψεις, σωστά κύριε Ανδρέου, και χθες η αστυνομία προχώρησε σε 2 συλλήψεις. Είχαμε τις 2 περιπτώσεις περιοχή Τρινίκλινης και